περιφερειακές συνδιασκέψεις του ΠΑΣΟΚ στην Κομωτινή και την Ξάνθη συμμετείχε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Λαλιώτης. Οι λύσεις σε κάθε πρόβλημα οφείλουν να είναι ουσιαστικές, να έχουν διάρκεια και να συνδέονται με όρους ισονομίας και ισοπολιτείας, επεσήμανε ο κ. Λαλιώτης στην περιφερειακή συνδιάσκεψη για τους παλινοστούντες. Ένταση και προβληματισμός από τον αγροτικό κόσμο στην Ξάνθη. Φορολογικές δηλώσεις μέσω των λογιστών, του διαδικτύου ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών θα δέχεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης. Ελάχιστη έως μηδενική η φορολόγηση στους αγρότες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel και συνεχίζουν οι αγρότες να ταλαιπωρούνται. Η τραγική πάντως κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός κόσμος της χώρας, σε αυτήν αναφέρθηκαν σήμερα οι αγανακτισμένοι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων. Αφορμή πάντως για αντιπαραθέσεις και προβληματισμό αποτέλεσε και η σημερινή περιφερειακή συνδιάσκεψη των αγροτών που πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά στην Ξάνθη. Η ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου με την ενίσχυση των εισοδημάτων των Ελλήνων αγροτών ήταν το αντικείμενο της σημερινής περιφερειακής αγροτικής συνδιάσκεψης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης με κύριο ομιλητή, το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κύριο Λαλιώτη. Είναι γνωστό και για τους αγρότες και για τους εργαζόμενους, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις μέσα στην διαδρομή των χρόνων έχουν αποδείξει ότι διασφαλίζουν τους αγρότες τόσο για την πρόσβαση και τη διασφάλιση των προϊόντων τους, όσο και το πρόσθετο εισόδημα μέσα από τη μεταποίηση στην εμπορία των προϊόντων τους. Ο κύριος Λαλιώτης τόνισε στη σημερινή του ομιλία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που στήριξε τον Έλληνα αγρότη, τους συνεταιρισμούς, καθώς και νομιμοποίησε τα συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών, επειδή θεωρεί ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι για τη χώρα βασική προτεραιότητα. Εξάλλου, τόνισε ο κύριος Λαλιώτης ότι θα ήταν πλήγμα για την ελληνική κοινωνία η συρρήκνωση του πληθυσμού της υπαίθρου, γιατί οι επιπτώσεις στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή, στην πολιτισμική μας κληρονομιά και στην εθνική μας οντότητα θα ήταν αρνητικές. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τα οποία βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα ζωής των αγροτών, με τα οποία ενισχύθηκε μέσα από τους κοινοτικούς και εθνικούς κανονισμούς η μεταποίηση και τοποποίηση των αγροτικών προϊόντων, απαραίτητη προϋπόθεση για αύξηση της προστιθέμενης αξίας και δημιουργία επώνυμων αγροτικών προϊόντων, δημιουργήθηκε σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα με την αναβάθμιση των προσφερόμενων από τον ΟΓΑ υπηρεσιών, συντάξεις ασφαλίσεις, δημιουργήθηκε ο ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, προωθήθηκαν ουσιαστικές ρυθμίσεις για τα αγροτικά χρέη, ρυθμίστηκαν και θεσπίστηκαν μέτρα για την ενίσχυση των νέων αγροτών και τον εξυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ενισχύθηκαν οι συνεταιρισμοί για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους. Κάθε λύση περνάει μέσα και της ενώσης και της δυναμικής και της προοδικής του ΠΑΣΟΚ την υπόθεση μιας μαχόμενης και δημιουργικής, σύγχρονης και δημοκρατικής παράταξης. Έχουμε χρέος να σηκώσουμε τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ, τις σημαίες για την ειρήνη, για τη δικαιοσύνη, για την ανάπτυξη, τις σημαίες των αγώνων και των ελπίδων και των δημιουργικών προσπαθειών και προτάσεων. Στη συνέχεια, ο κ. Λαλιώτης επεσήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στην ελληνική ύπαιθρο, χωρίς όμως να λείπουν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα αυτά είναι τώρα η αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας με ανοιχτά, ενιαία, μακροπρόθεσμα δάνεια για τους αγρότες, την πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών καθώς και την οικονομική εξυγίανση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Όλα αυτά καταγράφτηκαν και από εδώ και πέρα θα γίνει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία καταγράφτηκαν θα αποτελέσουν την μαγιά προκειμένου να μπουν σε έναν γενικότερο σχεδιασμό για την επίλυση των γενικότερων προβλημάτων. Την υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει τα δικαιώματα και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των παλινοστούν των ομογενών, επεσήμανε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Λαλιώτης, στη χθεσινή περιφερειακή συνδιάσκεψη. Ο κ. Λαλιώτης αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο του ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνει 5 λύσεις μέσα από δράσεις, παρεμβάσεις αλλά και πρωτοβουλίες. Κατά την ίδια σύσκεψη όμως δεν έλειψαν και αντιδράσεις από πολλούς παλινοστούντες.
Μέσα από έναν διάλογο και από μια αξιολόγηση και ιεράρχηση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, οι ομογενείς παλινοστούντες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο της Κομωτινής σύσκεψη μεταξύ του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κ. Λαλιώτη, καθώς και των πολιτικών αρχόντων του τόπου με τους ομογενείς παλινοστούντες. Ενός πολέμου δεν είχε και δεν έχει νομιμότητα που είναι έτσι και πέρα από τους διεθνείς κανόνες αλλά και τους νομιμότητες των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά και με εκείνους τους πολίτες, τους ευαίσθητους και τους απεικισμένους Αμερικής που... Ο κύριος Λαλιώτης, ακούγοντας τους ανθρώπους των ομογενών παλινοστούντων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παλινοστούντες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, τη στέγαση, την απασχόληση, την εκπαίδευση, το επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους, τόνισε στη χθεσινή του ομιλία ότι ήδη δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ισότιμη κοινωνική τους ένταξη με αξιοπρέπεια και ευαισθησία, με όρους ισονομίας και ισοπολιτείας, όπως συμβαίνει για όλους τους Έλληνες πολίτες. Ήδη εφαρμόζεται πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει λύσεις, δράσεις, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν 5 βασικές θεματικές ενότητες. Αφορούν τη στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών, την ομαλή ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ενίσχυση και την επιμόρφωση των ενηλίκων σε ζητήματα γλώσσας και εκπαίδευσης, την προετοιμασία, υποστήριξη και σημαντική προώθηση των ομογενών στην αγορά εργασίας, την ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς των ομογενών μας και την ισότιμη συμμετοχή τους στις κοινωνικές και πολιτισμικές δραστηριότητες σε κάθε περιφέρεια, κάθε νομό και κάθε δήμο, καθώς και τη δημιουργική και ισότιμη συμμετοχή των ομογενών σε ειδικά θέματα μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού. Οι ομογενείς παλινοστούντες μέσα σε ένα καθορισμένο και διασφαλισμένο πλαίσιο ισονομίας και ισοπολιτείας ως ισότιμοι Έλληνες έχουν δικαιώματα, έχουν ελευθερίες και έχουν απαιτήσεις. Το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία οφείλει κάθε φορά να διασφαλίζει αυτά τα δικαιώματά του, γιατί έχει την υποχρέωση, την εθνική, την πολιτική, την κοινωνική, την υποχρέωση, την ηθική. Μέσω διαδικτύου, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του λογιστή, ακόμη και μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα έχουν τη δυνατότητα πλέον οι πολίτες να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Τη δήλωση έκανε ο Υφυπουργός Οικονομίας κ. Απόστολος Φωτιάδης από την Κομωτινή, εξαίροντας παράλληλα και το ρόλο των ΚΕΠ, τα οποία έχουν φτάσει αισίως στα 520 σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, ο κ. Φωτιάδης αναφέρθηκε και στη φορολόγηση των αγροτών, λέγοντας ότι αυτή είναι επιτέλους μηδενική. Νέοι μέθοδοι κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων που διευκολύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο έχουν εφαρμοστεί τη φετινή χρονιά. Μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών κατά την περίοδο υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων. Για πρώτη φορά φέτος οι φορολογούμενοι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους σε λογιστές καθώς και στα κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών. Με το γλιτώνουν τις ουρές που δημιουργούνται στα αρμόδια γραφεία των ΔΟΗ. Επίσης, μπορούν να υποβάλουν πλέον τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, γεγονός που διευκολύνει τους φορολογούμενους σημαντικά. Για τα βήματα αυτά της προόδου που έχει κάνει το Υπουργείο Οικονομικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα φορολογούμενου, επεσήμανε χθες σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης. Πρώτη φορά φέτος με την φορολογική μεταρρύθμιση δίνονται πολύ μεγάλες δυνατότητες. Έχουν μειωθεί σημαντικά οι φορολογικές επιβαρύνσεις. 3 στους 4 Έλληνες δεν πρόκειται να πληρώσουν ούτε μία δραχμή φορολογία εισοδήματος. Δίνεται ιδιαίτερα έμφαση στην οικογένεια και ειδικότερα για αυτήν που έχει 3 παιδιά και πάνω, στην μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές, τις παραμεθόριες, αλλά και ταυτόχρονα στην περιφέρεια. Πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια θετική χρονιά όσον αφορά την φορολογική αντιμετώπιση των Ελλήνων πολιτών. Παράλογο αλλά και άδικο χαρακτήρισε τον πόλεμο που ξεκίνησε η Αμερική κατά του Ιράκ ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Λαλιώτης μίλησε για το συγκλονισμό που νιώθουμε όλοι μας αυτή την εποχή, αυτόν τον καιρό και την ηθική εξέγερση που έχουμε μετά από αυτά που βλέπουμε όλοι μας. Ο κύριος Λαλιώτης αναφέρθηκε και στις φοιτητικές εκλογές, λέγοντας ότι τα κόμματα οφείλουν να σέβονται την αυτονομία των πολιτικών νεολαίων.
Συντριπτικό είναι το ποσοστό των Ελλήνων που καταδικάζει την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ, με αποτέλεσμα να ενισχύει το κλίμα αντιαμερικανισμού στη χώρα. Η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος ίσομη έχει καταδικάσει τον πόλεμο αυτό, τον οποίο χαρακτηρίζει άδικο και ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένας πόλεμος που άρχισε συνειδητά από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πόλεμος εισβολή που δείχνει πόσο φανατικό είναι το δόγμα Bush που κυριαρχεί στην Αμερική. Σε αυτές τις δηλώσεις προέβησε χθες, κατά την παρουσία του στην Κομωτινή, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός δημιούργησε ηθικές εξεγέρσεις. Εμείς λέμε κατηγορηματικά ότι ως Ελλάδα δεν μετέχουμε στον πόλεμο, δεν έχουμε εμπλοκή σε αυτόν και το ναι στην ειρήνη είναι συνυφασμένο με το ναι στη δημοκρατία, την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το ναι στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Το δικό μας όχι στον πόλεμο, το δικό μας όχι στο κύριο Μπούς, είναι ένα όχι συνυφασμένο και με το όχι στη δικτατορία, στα δικτατορικά καθεστώτα και στην πίεση και στην τρομοκρατία. Μεταξύ, υπό τη σκιά του πολέμου, πρόκειται να διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη οι φοιτητικές εκλογές. Κυρίαρχο θέμα των προεκλογικών συγκεντρώσεων των παρατάξεων είναι ο πόλεμος στο Ιράκ. Το γεγονός σχολίασε ο κύριος Λαλιώτης, χαρακτηρίζοντας τις φοιτητικές εκλογές ως μια κορυφαία αγωνιστική εκδήλωση των φοιτητών, τονίζοντας ότι τα κόμματα οφείλουν να σέβονται την αυτονομία των πολιτικών νεολαίων, αλλά και οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να σέβονται την αυτονομία των πανεπιστημίων. Είναι γνωστό ότι οι νέοι από τη μεταπολίτευση και μετά, όπως και πριν από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας, έχουν αναζητήσεις πολιτικές, ιδεολογικές, έχουν αναφορές σε παρατάξεις, σε κινήσεις, σε πολιτικές νεολαϊκές οργανώσεις και βεβαίως έχουν και αναφορές σε κόμματα. Εμείς πιστεύουμε ότι τα κόμματα οφείλουν να την αυτονομία των πολιτικών νεολαίων. Οι νεολαίες οφείλουν να σέβονται την αυτονομία και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Στο τέλος, τι είναι ο τίτλος της παράστασης που ανεβάζει η κοινότητα νέων. Μιλώντας χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel, η σκηνοθέτηδα της παράστασης, η Μυρσίνη Λατζουράκη, η κομωτινέα σκηνοθέτηδα, έκανε λόγο για το αμέριστο ενδιαφέρον των παιδιών της κοινότητας νέων, αλλά και της απουσίας της πολιτείας. Καλησπέρα, Βάσο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Έτσι, από δύο λόγια για τη φετινή μας δουλειά. Μετά τις περσινές παραστάσεις της κοινότητας νέων, το Όλοι εμείς φοιτητές και τις μικρές καθημερινές ιστορίες, οι οποίες ήταν παραστάσεις βασισμένες σε κείμενα που προέκυψαν από αυτοσχεδιασμούς, φέτος αποφασίσαμε για μια ακόμα φορά να δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο. Η παράσταση που σας παρουσιάζουμε έχει τίτλο «Στο τέλος τι» και έχει σαν θέμα τις συμπτώσεις, τα όνειρα, των μυθών, προλήψεις, γενικότερα φάσεις της ζωής μας που δεν βασίζονται τόσο πολύ σε λογικά δεδομένα και που μας αποπροσανατολίζουν δυστυχώς από τα ουσιαστικά προβλήματα της καθημερινότητας. Το θέμα προέκυψε μετά από συζήτηση της ομάδας, όπως πάντα, και τα κείμενα που παρουσιάζονται είναι γραμμένα από τα ίδια τα παιδιά. Εκτός από κάποια έτσι εμβόλυμα κείμενα που δανειστήκαμε από κάποια έργα του Κάρλ Βάλεντιν και του Τόνι Κούσνερ, που όμως τα προσαρμόσαμε στη δράση της παράστασης. Όλη η ομάδα είμαστε 22. Τα 20 παιδιά παίζουν. Εγώ τώρα μόνο βλέπω και θαυμάζω. Η δουλειά μου τελείωσε χθες την πρεμιέρα μας. Και ο Χρήστος ο Κολύρας που είναι στην επιμέλεια του φωτισμού και της μουσικής. Τώρα πέρα από το χιούμορ, όσον αφορά τη δουλειά μου, την οργάνωση δηλαδή της παράστασης αυτής, θέλω να πω δύο λόγια για την ομάδα μας. Θεωρώ ότι το θέατρο είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία και πολύ δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη θα έλεγα. Δεν είναι μόνο ότι να πάρεις ένα κείμενο ή να το δημιουργήσεις και μετά να το παρουσιάσεις με κάποιο τρόπο σε μια σκηνή. Το σημαντικότερο για μένα είναι να δημιουργήσεις τις συνθήκες μέσα στις οποίες να υπάρχει πρώτα σεβασμός και μετά συνέπεια και διάθεση να αφαιθείς και να δώσεις τα καλά σου στοιχεία. Σε αυτό το θέμα πιστεύω ότι αυτή η ομάδα όχι μόνο πέτυχε.
Αυτές ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις του Σαββάτου από το Art Channel. Από εμάς, καλή σας νύχτα!